Από την άλλη όμως αναπτύσσει και ένα δικό της αντιεροπορικό σύστημα, το ΣΥΠΕΡ 1, το οποίο είναι ένα σύστημα που τρέχει εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας, η πρώτη συστοιχία παραδόθηκε στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις για τις οριστικές πια δοκίμες για να χρησιμοποιηθεί. Είναι ένα αντιεροπορικό σύστημα που μπορεί να πλήξει, λένε, στόχους μέχρι και απόσταση 150 χιλιόμετρων και βεβαίως πυράβλους, αλλά και αεροσκάφη. Θα αναπτυχθεί τους επόμενους μήνες, τουλάχιστον όπως υποστηρίζουν. Είναι τουρκικής κατασκευής, βεβαίως σε συνεργασία και με άλλες χώρες, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Όμως βλέπουμε ότι η Τουρκία, μαζί διεκδικώντας άλλα αντιεροπορικά σύστημα όπως Patriot, που δεν πήρε για συγκεκριμένους λόγους, όπως S-400 που πήρε, αλλά οι αντιπότες λέει ότι δεν τους χρησιμοποιεί, δεν το γνωρίζουμε αυτό, προσπαθεί να δημιουργήσει και ένα δικό της αντιεροπορικό σύστημα. Όπως προσπαθεί να δημιουργήσει και δική της αεροπορία. Δηλαδή, αναπτύσσει, λένε, το αεροσκάφος Καάν, το 5ης γενιάς, αλλά θέλει να πάρει τα Eurofighter και τα F-16 για να αντιμετωπίσει, κυρίως όπως τουλάχιστον δηλώνουν αξιωματούχοι, τα ελληνικά μαχητικά F-16 Block 70 και τα ελληνικά μαχητικά Rafale, αλλά και ενδεχομένως τα F-35 της Ελλάδος. Ναι. Αυτό ΣΥΠΕΡ 1 παραδόθηκε χτες. ΣΥΠΕΡ το λένε αυτό, ΣΥΠΕΡ 1. Και σχετικές. Ναι, το βλέπουμε εδώ. ΣΥΠΕΡ 1, ασπίδα 1 ουσιαστικά. Μάλιστα. Λένε ότι θα είναι μέρος της αντιεροπορικής ομπρέλας του ατσάλινου θόλου που θέλει να δημιουργήσει μελλοντικά η Τουρκία. Και βλέπουμε ότι τρέχει συγκεκριμένα πολλά χρήματα. Αυτό, δηλαδή, Μανώλη, είναι λειτουργικό, δηλαδή αυτό δουλεύει ήδη. Είναι έτοιμο. Χτες παραδόθηκε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Θα γίνουν οι οριστικές δοκιμές, λένε. Μάλιστα. Δηλαδή, παραδόθηκε. Από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις που ήδη έχουν γίνει πολλά τεστ. Και από εκεί πέρα θα χρησιμοποιηθεί από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στο επόμενο διάστημα, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν. Ναι. Αυτό που μπορούμε να πούμε, ότι τρέχουν προγράμματα πολλών δισεκατομμυρίων από την Τουρκία. Mm. Δηλαδή, φρεγάτες, υποβρύχια. Αυτό που όμως προβληματίζονται πολλές φορές στην Τουρκία είναι η αεροπορία και η αντιεροπορική άμυνα, διότι η Τουρκία δεν διαθέτει τέτοιου είδους οπλικά συστήματα, δηλαδή δεν πήρε Patriot, πήρε S-400, δεν ξέρουμε αν χρησιμοποιούνται, δεν έχει F-16 Block 70, δεν διαθέτει Eurofighter, δεν διαθέτει F-35 που αποκλείστηκε, άρα προσπαθεί να καλύψει διάφορα κενά, όπως λέζουν υποστηρίζουν. Βεβαίως με την ελπίδα ότι θα πάρει τα Eurofighter από τον Scholz. Ναι. Επειδή όμως, Μανώλη μου, κάθε μέρα μας παρουσιάζεις αυτό που εκείνοι παρουσιάζουν, ένα καινούριο πρόγραμμα στην αμυντική βιομηχανία, μια καινούργια επένδυση, ένα καινούριο αποτέλεσμα, μήπως, επειδή ακούσαμε και τον Έλληνα Υπουργό, τον κύριο Δένδια, να περιγράφει την Ατζέντα 2030, τη μεγαλύτερη ανασυγκρότηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην νεότερη ελληνική ιστορία κτλ. Κτλ. Μήπως, επειδή δεν θα μπορούμε πάντοτε να αγοράζουμε, να επενδύσουμε κι εμείς στην αμυντική βιομηχανία με πιο ουσιαστικό τρόπο, ως μέρος του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Δηλαδή, εδώ οι άνθρωποι, οι γείτονες, έχουν κάνει άρματα. Φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά μυαλά και κάτι δείχνουν. Αυτό που προσπαθεί, νομίζω, να κάνει η Ελλάδα το επόμενο διάστημα είναι να μπει σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά προγράμματα συμπαραγωγής, όπως στις φρεγάτες, στα μαχητικά έκτης γενιάς κτλ. Νομίζω αυτό είναι το μέλλον. Δεν μπορείς να μπει σε μια λογική. Και αυτά τα προγράμματα που βλέπουμε τώρα που αναπτύσσει η Τουρκία έχουν ξεκινήσει πριν από 15 και 20 χρόνια. Μάλιστα. Δεν είναι σήμερα το αποφασίζω και αύριο το κάνω. Ναι, άρα χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη πολιτική και αυτό το. Η ατζέντα που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, όπως δήλωσες, πραγματικά εγώ διάβαζα για τα στρατόπεδα αυτό που συμβαίνει, ναυτοδικείο στα Γιάννηνα κτλ. Που έλεγε ο κ. Δένδιας, ναι, πραγματικά εντυπωσιακά έχονται, στοιχεία. Έχονται μεγάλες αλλαγές, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται στο ελληνικό στράτευμα.